Σήμερα συζητάει το Υπουργικό Συμβούλιο τον Αναπτυξιακό Νόμο, τον καινούργιο, ο οποίος και θα τοποθετηθούν και οι συναδελφοί σας από αυτούς στη συνέχεια, ο οποίος διευκολύνει τις επενδύσεις, που σημαίνει ανοίγουν δουλειές, που σημαίνει θα βρει ο κόσμος δουλειές. Τι λέτε εσείς? Καλά κάνει? Ναι, εμείς λέμε στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ότι να μην έχουν καμία αυταπάτη, ότι μπορεί δεν να πρέπει αλλάξει να ανοίξουν κατάσταση. Δουλειές, να βρουν δουλειές, 17% είναι ενεργεία ακόμα. Ακούστε, ναι, και θα παραμείνει, θα αυξάνεται, θα μειώνεται, ανάλογα βέβαια με το πού θέλουν να επενδύσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αν δεν κερδίζουν, δεν θα επενδύσουν. Έτσι, κύριος λοιπόν, άμπρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, οι εργαζόμενοι τι έχουν να περιμένουν σήμερα? Έχουν να περιμένουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα δημιουργεί νέους όρους ελκυστικούς για τους επενδυτικούς ομίλους για να επενδύσουν. Ποιοι είναι αυτοί οι ελκυστικοί όροι? Είναι καταρχήν η φτηνή εργατική δύναμη. Και εδώ έχουμε ήδη η Νέα Δημοκρατία από τα πρώτα νομοσχέδια έρχεται λοιπόν να βγάλει τα εμπόδια που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μειώσουν ακόμα παραπέρα την τιμή της εργατικής δύναμης. Να έχουν τη δυνατότητα να απολύουν όποτε θέλουν και όπως θέλουν, να μπορούν να μειώνουν μισθούς και δικαιώματα, να καταργούν δικαιώματα και βεβαίως να υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή με αυτό που προετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία για το νέο συνδικαλιστικό νόμο, να βάλει παραπέρα εμπόδια στη συμμετοχή των εργαζομένων στο να διεκδικούν νέους όρους, καλύτερους όρους αμοιβής και εργασίας. Αυτή λοιπόν η λογική έρχεται να δέσει με το νέο αναπτυξιακό νόμο, πέρα από τα φορολογικά κίνητρα, πέρα από όλα αυτά που θα δοθούν στο μεγάλο κεφάλαιο για να μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση σήμερα με όλο αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, που ήδη ψήφισε στο τέλος, αρχές της κυβέρνησής της, τον Αύγουστο, και έχει σχεδιάσει τώρα να προχωρήσει, όπως την ψηφοφορία, την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις κινητοποιήσεις, την ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων στις διοικήσεις των σωματείων, χωρίς να συμμετέχουν σε μια συνέλευση, χωρίς να υπάρχει συζήτηση για το τι είναι, ποια είναι η προτεραιότητα του σωματείου, ποια είναι τα αιτήματα που θα πρέπει να προβληθούν, τι είναι αυτά που θα πρέπει να διεκδικηθούν συνολικά από τους εργαζόμενους. Θέλει εδώ να αποκόψει τους εργαζόμενους από όλη αυτή τη διαδικασία που, αν θέλετε, είναι αυτό που παλεύει συνολικά το κίνημα όλα τα προηγούμενα χρόνια και θα παλεύει βέβαια, δεν μπορεί να το ανατρέψει αυτό. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί να περιμένει τίποτα ο εργαζόμενος από το νέο αναπτυξιακό νόμο. Αντίθετα, είναι ένας νόμος που θα ευνοήσει το μεγάλο συμφέροντα και βεβαίως θα χτυπήσει ακόμα παραπέρα τα δικαιώματα των εργαζομένων και των λαϊκών σωμάτων. Είχαμε μια κυβερνητική εναλλαγή, όχι όμως πολιτική αλλαγή όπως φαίνεται. Συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά λέει ο κύριος Βαρεμένος ότι δεν είναι έτοιμα τα πράγματα. Η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης τόσο καιρό δεν δείχνει ότι πρόκειται περί του ίδιου πράγματος. Έτοιμα, είπαμε λοιπόν, την εξής. Συγγνώμη, κύριε Κατσούντα. Ναι. Με τις προϋποθέσεις που περιέγραψε. Ναι, 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 ναι. Κατάλαβα. Τις προϋποθέσεις που περιέγραψε. Λοιπόν, λέω ότι υπηρετήθηκε. Υπηρετήθηκε μια κοινή στρατηγική και υπηρετείται βέβαια και με την στάση της, του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου κύριος στόχος είναι αυτό που λέμε η καπιταλιστική ανάκαμψη, η καπιταλιστική ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη μια πλευρά είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι θέλουν να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες, η αύξηση της κερδοφορίας, και από την άλλη πλευρά είναι τα θύματα, οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, η φτωχή αγροτιά, η οποία πληρώνει το μάρμαρο αυτής της ανάπτυξης. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Ο κόσμος βλέπει τις δυσκολίες. Δεν υπέφερε ο κόσμος. Συνεχίζει να υποφέρει. Και δυστυχώς, αν το κίνημα δεν ανασυνταχθεί, αν δεν μπουν εμπόδιο σε αυτές τις πολιτικές, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Γι' αυτό λοιπόν και το ΚΚΕ στηρίζει τις πρωτοβουλίες του ταξικού κινήματος, του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου, που ήδη ετοιμάζεται για το πρώτο μεγάλο συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 7 Σεπτέμβρη, στις 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ετοιμάζεται και βάζει μπροστά τις ίδιες τις ανάγκες των εργαζομένων, τον αγώνα για, αν θέλετε, για σύγχρονες όρους αμοιβής και εργασίας με σύγχρονα δικαιώματα. Δεν μπορεί σήμερα, το 2019,
να μιλούμε για ελαστικές μορφές απασχόλησης, για τρίωρα, τετράωρα, για αμοιβές των 300 ευρώ, για αδήλωτη εργασία, για ανασφάλιστη εργασία, για ένα ασφαλιστικό που ξανανοίγει πάλι με πάλι θύματα τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους ασφαλισμένους. Δεν μιλάμε, βέβαια, σήμερα το 2019 πάλι ετοιμάζεται ένας προϋπολογισμός το 2020 που θα έχουμε πάλι μείωση των κοινωνικών δαπανών για την υγεία, για την παιδεία, για την κοινωνική πρόνοια. Ετοιμάζεται ένα νέο τέτοιο πλαίσιο, να το πω έτσι, νέας επίθεσης σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Μάλιστα. Που πρέπει να το αντιμετωπίσουν τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι, μέσα από τον αγώνα τους, μέσα από τη συσπήρωση ευρύτερων δυνάμεων, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν, να μπορούν πραγματικά εδώ να εμποδίσουν, να δυσκολέψουν, κύριε να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.